Η Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμά, σε σύντομη ανακοίνωση τη, ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε ένα μπαράζ 150 ρουκετών προ την Ασκελών. Οι πρώτε εικόνε φαίνεται να δείχνουν δεκάδε αναχαιτήσει στον ουρανό πάνω από την πόλη. Ένα μπαράζ ρουκετών κατευθύνεται από την Ασκελών και άλλε περιοχέ κοντά στα σύνορα, με τη Γάζα ενεργοποιώντα μια σειρά από αεροπορικού συναγερμού. Οι εκτοξεύσει τερματίζουν περίπου 14 ώρε κατά τι οποίε δεν εκτοξεύτηκε σχεδόν καμία ρουκέτα. Νωρίτερα, ο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν συζήτησε την ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον ηγέτη τη τρομοκρατική οργάνωση Χεσμολάχ. Σε ανακοίνωση τη Χεσμολάχ, αναφέρεται ότι ο Υπουργό Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Μπτολαχιάν και ο Γενικό Γραμματέα τη Χεσμολάχ, Νασάν Ναστράλα, συναντήθηκαν στη Βρυτό νωρί την Παρασκευή για να συζητήσουν την Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και τα βάναυσα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον του λαού τη. Υπήρχαν ανησυχίε ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν και βαριά οπλισμένοι Χεσμολάχ θα μπορούσε να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ισραήλ. Τι τελευταίε ημέρε έχουν αναφερθεί σποραδικέ πράξει βία κατά μήκο των τεταμένων συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ. Ο Άμυρα Αμπτολαχιάν βρίσκεται στο Ιράκ την Πέμπτη πριν έρθει στο Λίβανο και είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στη Συρία αργότερα την Παρασκευή. Ο εκπρόσωπο των IDF, υπονάβαρχο Ντάνιελ Χαγκάρη, σε συνάντευξη που δήλωσε ότι η Χαμά είναι υπεύθυνη για κάθε ζημιά σε αμάχου που δεν εκενώνουν το βόρειο τμήμα τη Λωρίδα τη Γάζα. Η Χαμά εκμεταλλεύεται του κατοίκου τη Λωρίδα τη Γάζα, προκαλώντα του καταστροφή και καλεί του κατοίκου τη Λωρίδα τη Γάζα και αυτή τη στιγμή να μην ακούσουν τι συστάσει των IDF, λέει ο Χαγκάρη. Η ευθύνη για ό,τι μπορεί να συμβεί σε όσου δεν εκενώσουν την περιοχή είναι στο κεφάλι τη Χαμά, λέει. Ο Χαγκάρη λέει ότι οι IDF προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια του πολέμου και ότι είναι έτοιμοι να επιχειρήσουν σε όλη τη Μέση Ανατολή και όπου υπάρχει ανάγκη ασφάλεια. Ο Χαγκάρη λέει επίση ότι ο στρατό έχει ενημερώσει μέχρι στιγμή τι οικογένειε 120 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμά στη Λωρίδα τη Γάζα. Μα κρατάει εξύπνιου τη νύχτα και πολλέ προσπάθειε επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα, λέει ο Χαγκάρη. Αναφερόμενο στου ισχυρισμού ότι οι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινά πλήγματα, ο Χαγκάρη λέει Υπάρχουν πολλές δηλώσεις από τη Χαμάς. Εμείς θα αναφέρουμε μόνο αξιόπιστες πληροφορίες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.